Λοιπόν, να συνεχίσουμε με επόμενη άσκηση. Έχουμε αυτήν εδώ πέρα. Επίσης βγαίνει αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, πρώτο βήμα εδώ είναι να ελέγξω αν αυτή η διαφορική εξίσωση είναι πλήρης. Θα μου πεις σε αυτή την ενότητα είμαστε, θα είναι, αλλά δεν το θεωρούμε δεδομένο γιατί παρακάτω θα βρεθούμε και σε άλλες ενότητες. Επομένως πρέπει να το ελέγξουμε. Μη καινή λοιπόν, θέλω να δω πόσο μου κάνει dm προς dψ. Παραγωγής ως προς ψ, λοιπόν, αυτό εξαφανίζεται. Αυτό είναι παραγώγηση γινωμένου. Ο πρώτος όρος είναι έχει ψ. Συν ψ. Επί στη ψ, επί την παράγωγο ως προς ψ, δηλαδή χ. Ο δεύτερος όρος είναι ο ντε εν προς ντε χ. Και εδώ να παραγωγήσω θα έχω, ωραία. Ε στη ψ, λοιπόν, που είναι ο πρώτος όρος, συν χ. Επί A στη χ ψ, επί την παράγωγο του εκθέτως προς χ αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ίσο με dm προς dψ. Πάρα πολύ ωραία. Άρα η διαφορική εξίσωση είναι πλήρης. Εφόσον λοιπόν η διαφορική εξίσωση είναι πλήρης, αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποια συνάρτηση φ, έτσι ώστε αυτή εδώ πέρα η διαφορική να γράφεται ως dφ dχ επί dχ, συν dφ dψ, επί dψ ίσο με 0. Okay, υπάρχει λοιπόν αυτή η συνάρτηση φ, αποδείξαμε την ύπαρξή της, για την οποία γνωρίζουμε τις μερικές παραγόγους. Άρα χρησιμοποιώντας αυτή την πληροφορία θα έρθουμε και θα την εντοπίσουμε. Ξέρω λοιπόν ότι η μερική παράγωγος ως προς χ είναι ίση με το m εδώ, δηλαδή 2 συν ψ επί a στη χ ψ. Και αντίστοιχα η μερική παράγωγος ως προς ψ είναι ίσο με το νι, που είναι μείον 2 ψ, συν χ επί a στη χ ψ. Ωραία. Δύο σχέσεις λοιπόν αρκούν για να προσδιορίσω τη φ. Έρχομαι λοιπόν εδώ πέρα και ολοκληρώνω ως προς χ. 2 και ψ επί a στη χ ψ. Συγγνώμη, για την μοντζούρα. Δε χ συν σε ψ. Έτσι. Άρα, εφόσον ολοκληρώνω έως προς χ μια συνάρτηση που είναι συνάρτηση δύο μεταβλητών, δεν αρκεί να προσθέσω μια σταθερά στο τέλος, έτσι είναι μια συνάρτηση ως προς ψ. Δεδομένου ότι αν παραγωγήσω ως προς χ, αυτή η συνάρτηση θα εξαφανιστεί. Έχουμε λοιπόν ότι η φ είναι ίση με, για να ολοκληρώσουμε ως προς χ, αυτό μου κάνει 2 χ, συν, αυτό σκεφτείτε ότι θα είναι a στη χ ψ, επί ψ από δίπλα, που σημαίνει ότι αν παραγωγήσω εδώ πέρα a επί χ ψ, μετά θα πολλαπλασιαστεί αυτό επί την παράγωγο του εκθέτη που είναι το ψ, τέλει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ίσο με a στη χ επί ψ, συν σε ψ. Πανεύκολο λοιπόν ολοκλήρωμα, ορίστε, την προσδιορίσαμε αυτή τη συνάρτηση φ. Και τώρα βέβαια πρέπει να προσδιορίσω και ποια είναι αυτή η συνάρτηση η έξτρα η σε. Okay. Οπότε έρχομαι λοιπόν στη δεύτερη σχέση και αντικαθιστώ τη φ που την παραγωγήσω πρώτος προς ψ. Ο πρώτος όρος λοιπόν εξαφανίζεται. Ο δεύτερος όρος εδώ πέρα θα γίνει a στη χ ψ επί την παράγωγο του εκθέτει ως προς ψ, δηλαδή χ, ίσον με μείον 2. Ψ. Οπ, ξέχασα και την παράγωγη της σταθεράς. Συν λοιπόν σε τόνους του ψ είναι ίσο με μείον 2 ψ συν χ επί a στη χ ψ. Πάρα πολύ ωραία, φεύγουν και φεύγουν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παράγωγος της συνάρτησης αυτής είναι ίσο με μείον 2 ψ. Παρεπιπτόντως, μια πολύ σημαντική πληροφορία. Κάνουμε πράξεις τώρα, έτσι υποθέτουμε σε μια άσκηση, και καταλήγουμε ότι αυτή η συνάρτηση, έτσι, η σε του ψ, έχει μέσα και κάποιο χ σε αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή, βγάζουμε ότι παράγωγος της σε ψ είναι ίσον μείον 2 ψ συν χ, ας πούμε, ή συν χ τετράγωνο ή οτιδήποτε. Δεδομένου ότι η συνάρτηση σε εδώ πέρα είναι μόνο συνάρτηση κατά αποκλειστικότητα του ψ, έτσι, αν καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, μάλλον έχουμε κάνει λάθος στις πράξεις. Άρα, αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να ελέγχουμε, έτσι, μήπως κάναμε κάτι λάθος κατά την πορεία της επίλυσης. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Προφανώς η συνάρτηση σε του ψ είναι ίσο με μείον ψ τετράγωνο συν κάποια ελεύθερη παράμετρο σε που θα τη διώξω. Okay. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αυτό λοιπόν μου λέει ότι η συνάρτηση, η διαφορική εξίσωση, με συγχωρείτε εδώ πέρα, αυτή, διπλό αστεράκι, αντιστοιχεί στο μηδενικό διαφορικό της φ, δηλαδή η φ, συγγνώμη για την μουτζούρα, είναι ίσο με σε, και να έρθω να γράψω τη φ, 2 χ. Και
A στη χύψη μείον ψη τετράγωνο είναι ίσο με σε. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραία. Okay. Αυτή ήταν λοιπόν η άσκηση. Θα κάνουμε άλλη μία σε ένα επόμενο βίντεο και μετά θα μπούμε στις διαφορετικές εξισώσεις, οι οποίες δεν είναι ακριβείς. Να δείξουμε πώς τις αντιμετωπίζουμε. Απορίες φυσικά πάντοτε στα σχόλια.